με 4 ομάδες θα συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής έρευνας και καινοτομίας, το γνωστό FLL ή αλλιώς First LEGO League, η Ακαδημία Ρομποτικής της MicroStudies από το Κιλκής. Οι ομάδες βρίσκονται στο στάδιο της τελικής προετοιμασίας τους, προκειμένου να λάβουν μέρος στους προκριματικούς αγώνες της Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο, 15 και 16 Φεβρουαρίου, στο περίπτερο 6 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός FLL απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 9 έως 16 ετών. Το φετινό θέμα του είναι η δημιουργία και βελτίωση δημόσιων κτηρίων και χώρων. Απότερος στόχος του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αγαπήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία μέσα από την ομαδικότητα, τη διασκέδαση, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τον αλληλοσεβασμό. Βρισκόμαστε στο MicroStudies Robotics με έδρα το Κλικής. Εδώ έχω δίπλα μου τον υπεύθυνο, τον Γκόραν, τον Μιχαήλοβιτς. Γκόραν, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, τι είναι ρομποτική? Η ρομποτική είναι μία διαδικασία αυτοματοποιημένη, ώστε να μην χρειάζεται ο έλεγχος, ο χειροκίνητος, ας το πούμε έτσι. Οπότε πρέπει να δημιουργηθεί μία αυτοματοποιημένη διαδικασία, είτε είναι αρνητική είτε είναι θετική αυτή, και να πάρει τις αποφάσεις το μηχανικό μέρος του ρομπότ, ας το πούμε έτσι, και να εκτελέσει ανάλογα το πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί. Ωραία. Είσαι υπεύθυνος για κάποιες ομάδες εδώ στο Κλικής που τις καθοδηγείς. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες και τι ακριβώς γίνεται εδώ στο εργαστήριο? Στο εργαστήριο όμως έχουμε ομάδες που είναι από δημοτικό, πρώτη δευτέρα δημοτικού, μέχρι και παιδιά λυκείου, αλλά δεν συμμετέχουν όλοι σε αυτόν τον διαγωνισμό που θα πάμε τώρα. Σε αυτόν τον διαγωνισμό που θα πάμε τώρα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς παγκοσμίως, ο FLL, είναι το First LEGO League. Είναι ένας διαγωνισμός που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τη LEGO. Γι' αυτό και πολλά, θα δείτε και την πίστα ότι είναι φτιαγμένη από LEGO και το ρομπότ που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είναι της LEGO, ας πούμε έτσι. Το οποίο είναι και φυσικά το καλύτερο αυτή τη στιγμή στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Το θέμα μας φέτος είναι η δημιουργία ή βελτίωση των κτηρίων ή δημόσιων χώρων. Οπότε η κάθε ομάδα θα πρέπει να αναπτύξει αυτό το θέμα, να κάνει την έρευνά της και να το παρουσιάσει μέσα από μια διαδικασία που είναι περίπου στα 15 λεπτά, με βίντεο προβολή αν θέλουν, με έντυπα που έχουν δημιουργήσει, με ερωτηματολόγια, με οτιδήποτε υλικό έχουν μαζέψει για αυτήν εδώ τη διαδικασία. Εκτός του ότι έχουν το project, έχουν και άλλο ένα σκέλος το οποίο το ονομάζουν αυτοί core values, δηλαδή είναι οι θεμελιώδεις αξίες. Είναι οι αξίες που έχουν αποκτήσει τα παιδιά μέσα από τη συνεργασία τους, από την ομαδικότητα, στο οποίο δίνουν φοβερή βαρύτητα για να μπορέσουν να πάρουν πόντους στην συνολική τους βαθμολόγηση. Μετά έχουν το robot design, το οποίο είναι το design που έχουν κάνει για το ρομποτάκι. Τους ρωτάνε διάφορα πράγματα για τα υλικά που έχουν χρησιμοποιήσει και τον προγραμματισμό που έχουν χρησιμοποιήσει. Και στο τέλος είναι η εκτέλεση από το ρομποτάκι πάνω στην πίστα που είναι κοινή για όλα τα παιδιά. Έχουμε ελπίδες? Πέρσι είχαμε το ωραίο το αποτέλεσμα το να προκριθούν 3 από τις 4 ομάδες στο τελικό. Και στο τελικό είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 24η, 28η και 37η θέση μέσα από τις 300 περίπου 20 αγωνιζόμενες ομάδες στην Ελλάδα. Με λένε Κωνσταντίνο, με τη ρομποτική ασχολούμαι 3 χρόνια περίπου. Αρχικά τη ρομποτική την ξεκίνησα από περιέργεια για να δω πώς είναι, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι μέσω της ρομποτικής μπορώ και κάνω διάφορα πράγματα, προγραμματίζω, περνάω καλά με διάφορους φίλους μου. Με λένε Χάρη, με τη ρομποτική έχω αρχίσει να ασχολούμαι εδώ και 3 χρόνια και έχω ξεκινήσει τη ρομποτική γιατί ουσιαστικά είναι το μέλλον μας και άμα το γνωρίζουμε αυτό θα είναι κάτι πολύ ωραίο και είναι και διασκεδαστική. Με λένε Νεκταρία, με τη ρομποτική ασχολούμαι εδώ και 6 χρόνια.
Και ασχολούμαι με τη ρομποτική γιατί πιστεύω ότι με τη ρομποτική θα βελτιώσουμε τον κόσμο κάποια στιγμή. Με λένε Αλέξανδρο, ασχολούμαι εδώ και 3 χρόνια με τη ρομποτική. Η ρομποτική σε μένα προσφέρει ομαδικότητα, έχω κάνει πολλούς φίλους, εδώ μαθαίνουμε να προγραμματίζουμε, να διασκεδάζουμε. Είμαι η Στεφανία, με τη ρομποτική ξεκίνησα να ασχολούμαι εδώ και 1 χρόνο. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και στην αρχή ήθελα δοκιμαστικά, αλλά μου άρεσε γιατί προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και θέλω να το συνεχίσω για πολύ καιρό ακόμα. Είμαστε η City Guardians, θα πάμε για 3η φορά στο διαγωνισμό της FLL. Φέτος το θέμα του διαγωνισμού είναι πώς να κάνουμε μια πόλη καλύτερη. Εμείς αποφασίσαμε, βασικά μιλήσαμε με ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και μας είπαν και αυτοί μερικά λόγια για το πού μπορούμε να βάλουμε βάσεις για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Το project μας για φέτος θα είναι η εφαρμογή των ηλεκτρικών ποδηλάτων στην πόλη. Και πιο συγκεκριμένα θα υπάρχουν βάσεις με περίπου 10 ποδήλατα η κάθε μια και τις οποία τα ποδήλατα θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης με την εφαρμογή που δημιουργήσαμε, την Go Green, είναι η ονομασία του application που δημιουργήσαμε για να φορτώνουμε στο λογαριασμό μας για τη χρήση των City Bikes. Με την ίδια εφαρμογή ελέγχουμε και τα Green Points. Τα Green Points είναι κάποιοι πόντοι που μπορείς να τους κερδίσει ο χρήστης μέσα από τα πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει με το ποδήλατο. Τους πόντους μπορεί να σου εξαργυρώσει σε μαγαζιά και σε κέντρα αναψυχής όπως καφετέρειες και εστιατόρια. Αρχικά μέσα από όλα αυτά υπάρχουν και 4 θετικά πράγματα. Αρχικά ότι βοηθάμε το Δήμο να κάνει νέες υποδομές στην πόλη μας. Το win-win, δηλαδή ότι εμείς κερδίζουμε χρήματα και αυτοί κερδίζουν προσφορές και διάφορα πράγματα στα καταστήματα της πόλης μας. Και επίσης γενικά βοηθάμε το Δήμο στο να οδηγήσει την άσκηση στην πόλη μας και να δημιουργήσει διάφορους χώρους, π.χ. ποδηλατόδρομους. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα στη δική μας εφαρμογή? Πρώτον, κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. Δεύτερον, οικολογική συνείδηση. Τρίτον, ευκολία και χώρο στάθμευσης. Τέταρτον, άσκηση. Και πέμπτον, υπευθυνότητα. Η MicroStudies Robotics φέτος θα συμμετέχει πάλι με 4 ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι η City Rockets, η οποία έχει το project της βασιζόμενο στους χώρους στάθμευσης ΑΜΕΑ. Η δεύτερη μας ομάδα είναι η City Guardians, οι οποίοι έχουν αναπτύξει το θέμα των ηλεκτρονικών ποδηλάτων. Έχουμε τους Robot Builders, οι οποίοι έχουν την ψηφιακή ενημέρωση σε γιγαντοθόνες πάνω σε δημόσια κτίρια και ρομποτικά υποστηριζόμενοι από μας το δεύτερο δημοτικό σχολείο με το project για την 3η ηλικία. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη μαζί μας. Ευχαριστούμε. Είμαστε η City Guardians και είμαστε έτοιμοι για τον διαγωνισμό.